Χαίρετε. Χαίρετε. Με λίγη χρόνο καθυστέρηση να έρχεται σε εσάς το μήνυμα, ναι, ναι. Να αργώνει το ίντερνετ Το δικό μου, είναι καλό. Είναι Λοιπόν, σήμερα θέλω να κάνουμε ένα θέμα το οποίο να είναι πρακτικό για ζευγάρια. Ε. Λοιπόν. Έχουμε κάνει και στο τρίτο και τέταρτο επίδοση τη συμμετοχή webinars για την επικοινωνία. Και αυτόν τον Σάββατο έχουμε το τρίτο μέρο του webinar για την επικοινωνία. Α σου πω λίγο τι είπαμε στο πρώτο μέρο. Το πρώτο μέρο είναι αυτογνωσιακό. Δηλαδή, για να μπορώ να επικοινωνήσω, πρέπει να ξέρω τι στο καλό έχω μέσα μου και τι στο καλό μου συμβαίνει και τι στο καλό θέλω να επικοινωνήσω. Το δεύτερο μέρος του webinar που το κάναμε τον προηγούμενο μήνα έχει να κάνει με το πώς μεταφέρω ξεκάθαρα την επικοινωνία, την πληροφορία. Και το τρίτο μέρος που θα κάνουμε το Σάββατο αυτό έχει να κάνει με το πώς ακούω ενεργητικά τον άλλον. Λοιπόν, θέλω να μας, κάνεις... <laughs> να μας δώσεις πρακτικές συμβουλές για το πώς μπορούμε όταν είμαστε ε, μέσα σε μια σχέση, και κυρίω όταν υπάρχουν και παιδιά, ζευγάρια παντρεμένα με παιδιά, ε, που τα παιδιά έχουν τι ανάγκε του, έχουν τις, ε, τα προγράμματα του, τη, τη, την πίεση, την ένταση, το άγχο ότι πρέπει να στο σχολείο, τους πρέπει να κάνουν τα μαθήματα του, πρέπει να κοιμηθούν μια συγκεκριμένη ώρα κλπ. κλπ. Πώ μπορούμε να διαχειριστούμε. Ε, είτε είμαστε ο άντρα στο ζευγάρι, είτε η γυναίκα στο ζευγάρι, είτε ο ένα είτε ο άλλο, πώ μπορούμε να διαχειριστούμε το να δίνουμε έγκαιρα σήμα στο τέρι μα ότι φτάνουμε στα όρια μα και ότι χρειαζόμαστε να, να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Γιατί συνήθω το τόν που συμβαίνει είναι ότι οι περισσότεροι από εμά μπαίνουμε έτσι στον αγώνα ξεκινούμε κάθε μέρα και λέμε πρέπει έχω να κάνω 15 πράγματα, 20 πράγματα. Και ξεχνούμε κατά τη διάρκεια τη ημέρα και να επικοινωνούμε με τον εαυτό μα και να επικοινωνούμε με το τέρι μα. Και πολλέ φορέ τα ζευγάρια φτάνουν στο σημείο να χρειαστεί αναγκαστικά να επικοινωνήσουν όταν τσακωθούν. Πώ μπορούμε να αποφεύγουμε του καυγάδε, αν έχετε μα δώσει πρακτικέ συμβουλέ. Το πιο σημαντικό είναι να το πρόγραμμα μας το ίδιον αυτόν καθ' αυτόν να περιλαμβάνει μέσα και χρόνο ε, ανα, αναλογισμού ή χρόνο ε, ε, που να μπορεί ο καθένας να κάνει ένα διάλειμμα και να δει τον εαυτό του. Αν το πρόγραμμα δεν το προβλέπει, ε, αν θέλεις είναι σαν να πηγαίνουμε γυρέβωντας, Γιατί κανείς μας δεν γνωρίζει το πρόγραμμα μας πώς θα πάει ιδιαίτερα όταν κάνουμε επαγγέλματα που έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους είμαστε υποψήφιοι ανά βάζα στιγμή να γίνει κάτι το οποίο να θέλεις να εκτροχιάσει όλη την υπόλοιπη μας μέρα ε, μπορεί ας πούμε να έχουμε μια συνάντηση με έναν άνθρωπο ο οποίος να μην είναι στα καλά του ή να, να είναι εκνευρισμένος και να βγάλει πάνω το θυμό μας ή να έχουμε μια... εμείς να έχουμε ναι, θυμώσει με κάτι και να θέλουμε κάπου να με τον μας. Υπάρχει μια ε... δημοφιλή συμβουλή, συγγνώμη που σε διακόπτω, που δίδεται σε ανθρώπου που είναι παντρεμένοι. Μην γκρινιάζει και μην λε τα παράπονα σου συνέχεια. Κράτησε και κάτι για τον εαυτό σου. Κλείσε και λίγο το στόμα σου. Γιατί θα γίνει φορτικό, θα γίνει φορτική. Βοηθάει αυτή η συμβουλή. Εντάξει, ό,τι ξεκινάει με μη, τίνω να το αποφεύγω. Ε, γιατί δεν είμαστε ρομπότ να, βάζουμε, να, να προγραμματίσουμε τον εγκέφαλο μας. Μην κρίνει, μην ε, λες ψέματα, μην, ξέρω εγώ, μην λε, μην λες πρέπει και διάφορα τέτοια όλα αυτά. Είμαστε άνθρωποι και οι άνθρωποι έχουμε εντάσει να κάνουμε λάθη. Ε, και ακόμα... Και το θέμα είναι να το αναγνωρίσουμε αυτό το πράγμα. πολλά, πολλά πράγματα μπορούμε να τα διαχειριστούμε όσο καλή πρόθεση και να έχουμε, χωρί να θέλουμε να, να στεναχωρήσουμε κάποιον, να τα διαχειριστούμε με έναν λάθο τρόπο, γιατί κάτι μα συνέβη, κάτι είχαμε εκείνη τη μέρα, κάτι ήταν δύσκολο, είχαν κάποιε αναποδίε και τέλο πάντων ε, ξέφυγαν του ελέγχου μα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να βάλουμε ένα, ας πούμε, ένα διάλειμμα καθ' όλη τη διάρκεια τη μέρα μα και να πούμε ότι σε αυτό το διάλειμμα θα, θα κάνω. Θα φάω, θα σκεφτώ, θα γράψω κάτι που με απασχολεί. Μόνοι μα ή με το τέρι μα το διαλύμα. Μόνοι μα. Okay. Θα Άρα κατά Σε ένα, ένα ζευγάρι χρειάζεται ο καθένα ε, να μας. έχει τουλάχιστον μισή μια ώρα την ημέρα που να είναι μόνο. Χωρί να επεξεργαστεί. Το... Χωρί σύντροφο, μόνο του. Μόνο του, μόνο του. Μόνι. Μόνι. Ένα απαραίτητο. Να, να κάνω, να κάνω θα κάτι. Τρελαθούμε, να δεν έχουμε ώρα μόνοι μα. Όχι, δεν γίνεται να μην έχουμε ενόρα μόνη. Οκ. Τα παραγνωρίζομαστε με τον εαυτό μα, προτίστω, και να μην του Εννοείται ότι το ερώτημα που σου θέτω είναι για ζευγάρια που δεν έχουν χρόνια προβλήματα. Για ζευγάρια που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τη καθημερινότητα. Γιατί εννοείται ότι αν ένα ζευγάρι έχει χρόνια προβλήματα, αν για παράδειγμα έχει συμβεί μέσα στη σχέση του, μέσα στο γάμο του, μια πιστεία ή έχει συμβεί μια συνεχιζόμενη προδοσία στι περιπτώσει που, για παράδειγμα. Είτε ο ένα είτε ο άλλο πήρε το μέρο του παρεμβατικού γονιού, τη παρεμβατική πεθεράς και έχει βιώσει το άλλο μέλο συνεχιζόμενα προδοσία, τότε αυτέ οι σύμβολε δεν θα είναι χρήσιμε. Πρέπει οπωσδήποτε να, να κάνουν θεραπεία ζευγαριού και να δουν το θέμα πιο βαθιά. Μιλάμε τώρα για ζευγάρια τα οποία δεν έχουν κάτι να χωρίσουν μεταξύ του, αλλά του βαραίνει η καθημερινότητα. Ναι. Και η σκληρή καθημερινότητα δεν περιλαμβάνει μόνο δουλειές και υποχρεώσεις και άγχη, περιλαμβάνει και τις δυσκολίες που είναι πιο μεγάλες του στυλ, τα οικονομικά ζητήματα το πώς να τα βγάλεις πέρα κάποιος να τη δουλειά του υπάρχουν διάφορα Ναι, πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν είτε αναποδιές, είτε καθυστερήσεις είτε δυσφορίες είτε ατυχείς στιγμές, ε, μέχρι από το φάσμα αυτό, μέχρι το φάσμα του να γίνει κάτι το οποίο είναι πολύ πιο σοβαρό και ο άλλος ε, ήρθε προεκπλήξεως με αποτέλεσμα να, α, έτσι, να αναχαιτιστεί η ορμή του για να μπορέσει η, να βγάλει τη μέρα του με έναν τρόπο όπως τον είχε προγραμματίσει. Ε, και επειδή είμαστε μια κοινωνία που πραγματικά κοχλάζει. Ε, δεν πάμε καθόλου καλά. Η παλμή μας είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Και το βλέπω γιατί ω μάχημη ψυχολόγος, και τώρα καταλαβαίνω γιατί λέμε τους ψυχολόγους που ασχολούνται με το εφαρμοσμένο κομμάτι της ψυχολογίας, μάχη είναι πραγματικά μάχη αυτό που γίνεται. Το αναγνωρίζω και στα άτομα που παίρνουν το κουράγιο και φέρνουν τον εαυτό του στην ψυχοθεραπεία, αλλά και σε εκείνου που δεν πήραν ποτέ το κουράγιο και δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα σε αυτού που πήραν το κουράγιο. Αυτό ξαναπέσει το. η κατάσταση δεν είναι καλή. Γενικά, κοινωνικά υπάρχει μια αναταραχή. Ο κόσμο εκουράστηκε σε όλα τα επίπεδα. Εν ε, ε, πο, ε, πολλά χρόνια, ίσω και δεκαετίε που βιώνουμε την κρίση σε όλα τα επίπεδα, είμαστε κουρασμένοι. Τούτο ισχύει. Ναι. Ε, λογικό να υπάρχει του τούτη... Υπάρχει. Η ανάπαυλα βασικά είναι από το μία μάχη στην επόμενη μάχη και στην επόμενη μάχη και Όποιο λοιπόν είναι συναισθητικό, ανθρω... έχει παραμείνει ανθρώπινο και γενικότερα έχει την τάση να του αρέσει να κάνει παρέα με άλλους και να ανήκει και να είναι μέρος του εμείς, ε, σίγουρα επηρεάζεται ψηθέμελα από αυτά όλα που γίνονται. Αυτοί που είναι πιο εαυτάκες και έχουν μεγάλο εγώ δεν επηρεάζονται τόσο πολύ. Αλλά γενικότερα γίνονται πάρα πολλά γεγονότα... Ε, πολλά νε, νέα τα οποία μας ανησυχούν και μας αναστατώνουν και μεταλαμπαδεύουν το συνέστημα μας ε, και πάνω μας και πάνω στους άλλους γενικότερα είναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Οπότε ναι, η καθημερινότητα είναι μια μάχη καθημερινή. Οπότε, χρειάζεται ο, το... ο καθένα να παίρνει χρόνο για τον εαυτό του. Α, και ακριβώς. Και επίσης, τον... μήπως πρέπει να φτιάξουμε ένα δικό μας γλωσσάρι, το ζευγάρι μεταξύ μας, κάποιες λέξεις συνθηματικές, Κάποιε φράσει συνθηματικέ που να λέμε ο ένα στον άλλο ώστε να ενημερώνουμε το τέρι μα ότι σήμερα δεν είμαι και πολύ καλά. Mm -hmm. ε, σήμερα μπορεί να μην ξέρουμε τι έχουμε να Και να χρειαζόμαστε mm -hmm. αυτόν το alone time που λες στον προσωπικό χρόνο, να πάμε για περπάτημα μία ώρα, να ακούσουμε ένα μπόκο για να μπορέσουμε να, να Πρέπει να έχουμε κάνει ψυχοθεραπεία και να έχουμε μάθει να... Τον, τον αυτοδιάλογο να μας τον έχουν διδάξει προκειμένου να ξέρουμε πώς να ερωτούμε τον εαυτό μας και τι απαντήσεις, να, ε, πώς θα παίρνουμε απαντήσεις για τα ερωτήματα που θέτουμε. Άρα υπάρχει η προϋπόθεση της αυτογνωσίας σε αυτό το κομμάτι. Ένα άνθρωπο που δεν έχει αυτογνωσία και να μείνει μόνο του, ε, πάλι θα κάνει οτιδήποτε άλλο για να απασχολήσει το μυαλό του σε άλλα ερεθίσματα και, θα, και δεν θα κάνει ανασχόλου. Μπορεί να ξεφύγει, μπορεί να διαφύγει. Να πει πω με να περάσω ο χρόνο μόνο για... μου και να ασχολείται για παράδειγμα με έναν κινητό ή με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι ή να φαντασιώνεται κάποια πράγματα χωρί να κάνει ουσιαστικά. Και να σωρώ, με αποτέλεσμα πάλι να μην ασχοληθεί με τον εαυτό Δηλαδή δεν είναι, ε, δεν είναι ας το πούμε, η αναγκαία συνθήκη μονάχα το να είσαι μόνο σου για να μπορέσει να βρει το χρόνο να κάνει αυτό το διάλογο. Θα πρέπει να υπάρχει και η ψυχοεκπαίδευση για να μπορέσει να υποφεληθεί αυτού του χρόνου προκειμένου να αντιληφθείς τι σου γίνεται και να ξαναμπείς μετά στην καθημερινότητά σου, το, στο προγραμματισμό σου, με τρόπο ο οποίος να είσαι αποδοτικός. Υπάρχουν λοιπόν στιγμές και καταστάσεις που μπορεί να μας, πραγματικά να μας απογυμνώσουν συναισθηματικά και ενεργειακά και μετά να μην μπορούμε εύκολα να ξαναμπούμε στο ρυθμό της καθημερινότητά μας. Και αυτό είναι σεβαστό. Και όπου μπορούμε να πούμε Τώρα κάνω ένα διάλειμμα, να πούμε, ε, θα δουλέψω άλλο για σήμερα, ένα ε, να πάρω άδεια, ή ε, ε, να πάω να κάνω περισσότερη ε, έτσι, βόλτα με τον εαυτό μου ή να πάω με, το, με, μου, με τον σύντροφο μου, με το σύντροφο μου, έναν περίπατο και τα λοιπά. Μπορούμε. Υπάρχουν όμως επαγγέλματα που δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Και θα χρειαστεί το βράδυ όταν σε θα σχολάσει να κάνεις έτσι ε, μια μεγάλη βόλτα ή ε, να βρει έναν τρόπο να κάνεις έτσι, να έχεις έτσι μια λίστα με, με πράγματα που θα μπορούσες να κάνει όταν είχες μια δύσκολη μέρα. Να τα χρησιμοποιεί αυτά ε, για να μπορέσει να ανακάμψεις, για να βγάλεις την επόμενη μέρα. Ε, γιατί υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν επαγγέλματα που μπορούν να κάνουν, μπορούν να πάρουν, να κάνουν time out. Mm. Πρέπει να συνεχίσουν να δουν τη δουλειά τους εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο να είσαι παραγωγικός, το ίδιο παραγωγικός και καλά. Μεταξύ μας μιλούμε. Φυσικά και μιλούμε. Ε, ε, αλλά είναι σημαντικό να προειδεάσουμε τον άλλον. Όταν δεν είμαστε καλά, ότι... ενημερώσουμε, να πούμε, αγάπη μου, εξύπνησα ανάποδα. Μπράβο. Εξύπνησα στραβά, ακόμα δεν ξέρω τι έχω. Μπορεί να είναι κάτι σωματικό. Μπορεί να είναι κάτι ψυχολογικό. Μπορεί να είναι κάτι που συνέβη και με στενοχώρησε ή με απορρίφμησε και ακόμη δεν το βρήκα. Σε προειδοποιώ ότι σήμερα δεν είμαι στα καλά μου. Ε, θα το βρω. Ε, ή να ορίσουμε, ξέρω εγώ, μια ώρα που να πάμε να μιλήσουμε. Ναι. Να μην ξεσπάμε ένα πάνω στον άλλο. Γιατί αυτό που συμβαίνει σε πολλά ζευγάρια είναι να βγάζουν τα νεύρα του και ο ένα και ο άλλο πάνω στο πιο κοντινό του πρόσωπο, που είναι ο σύντροφο του. Και πολλοί καυγάδε είναι αχρίαστοι. Και επίση είναι και λίγο ναρκιστικό να βγάζουμε τα νεύρα μα πάνω στο άλλο. Γιατί είναι αρκεσιστέ, είναι το που κάνουν. Χρησιμοποιούν του άλλου για τη διαχείριση των εσωτερικών του συναισθημάτων. Συνήθω ένα βήμα προ την πνευματικότητα να δίνουμε ένα μήνυμα ότι ξέρει, δεν είμαι καλά. Σε ενημερώνω ότι δεν είμαι καλά. Δεν σε κατηγορώ για κάτι. Σε ενημερώνω ότι εγώ σήμερα δεν είμαι πολύ καλά. Και έχει το υπόψη σου. Οπότε και ο άλλο να... να, ξέρει ότι δεν είμαστε καλά. Γιατί δεν μπορεί ο άλλο να μυριστεί τα νύχια του ότι εμεί δεν είμαστε καλά, δεν το πούμε. Ή αν εμεί δεν πάμε. είμαστε καλά και δεν ενημερώσουμε ότι εγώ δεν είμαι καλά ή γιατί συνέβη κάτι, κάποιο μπορεί να ξέρει γιατί δεν είναι καλά. Κάποιο μπορεί ακόμα να, να μην το έχει καταλάβει. Αν δεν ενημερώσουμε, ο άλλο είναι πολύ πιθανό να το πάρει ότι έχουμε κάτι μαζί του και κρατούμε μούτρα. Άρα δίνουμε μια ενημέρωση. Είναι και έντιμο να λέμε στον άλλον ότι, κοίταξε να δει, με συγχωρεί για την ένταση ή για την κατήφια που βλέπει, δεν, δεν έχει να κάνει με σένα. Δεν φτ, δε μου φταίει εσύ σε κάτι. Ναι, και γι' αυτό μιλά, ζητάμε χρόνο με τον εαυτό μα, για να βγάλουμε όλη αυτή την ενεργειακή αρνητικότητα που έχουμε, τόσο ώστε να μην τη φάει ο άλλος τη μάπα, γιατί mm. ο άλλος δεν είναι σκουπιδόντα, και στοξικό να πω. Και ένα ζευγάρι που ε. αγαπά ένα αυθεντικά ο ένας τον άλλον και είναι πνευματικοί άνθρωποι, φροντίζουν να διαχειριστεί ο καθένα τα δικά του ζητήματα ή αν θα τα συζητήσει με το τέριν του, με το τέριν τη. Η συζήτηση να είναι ανάλαφρη, του στείλαν να λαμβάνω την ευθύνη ότι αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Το συζητώ μαζί σου για να κάνουμε μια ενδιοθή, ένα brainstorming και μπορεί να με βοηθήσει και μπορεί να σε βοηθήσω και εγώ σε κάτι δικό σου αντίστοιχο στο να δούμε τα πράγματα καλύτερα. Υπάρχουν τέτοια ζευγαριά αριστονίκη, τα οποία έχουν κάνει και χρήση τη ψυχοθεραπεία και τη θεραπεία ζευγαριού και τη ψυχοεκπαίδευση και μετατρέπουν τη σχέση του σε μια σχέση που ο ένα είναι συμπαραστάτη του άλλου και ο ανταγωνιστή του άλλου. Φυσικά και υπάρχουν και μακάρι να ήταν αυτά τα ζευγάρια το παράδειγμα προ μίμηση ε, και να ακολουθήσουν και άλλα για να έχουμε έτσι μια κοινωνία η οποία. Ο λόγο να... που ήθελα να κάνω με τον το θέμα oh. είναι επειδή υπάρχουν ζευγάρια που παρακολουθούν μαζί τα βίντεο στο YouTube και μου στέλνουν είτε σε σχόλια είτε σε email ότι ε, ζευγάρια όλων των ηλικίων και ζευγάρια στα 20 του, στα 30 του, στα 50 του, στα 60 του, σε... όλε τι ηλικίε τι να το κάνουμε τον το θέμα για να δώσουμε το μήνυμα ότι ναι, μπορεί να συνεπάρχει, όπω μα είπε όμω, με δύο προποθέσει. Μια προπόθεση είναι να έχει αυτογνωσιακά εργαλεία, τα οποία δεν ψυχοθεραπευτή και αν δεν ψυχοεκπαιδευτή δεν μπορεί να τα αποκτήσει. Και δεύτερο, να έχει τη διάθεση να έχει ουσιαστική επικοινωνία με το τερισού και να δίνει πληροφορία χρήσιμη, χωρί να ρίχνει φταίξιμον και χωρί να κάνει ξέσπασμα. Σωστό. Οι προβολέ. Ακριβώ. Οι ταυτίσει. Στην προσπάθεια μα να μην γινόμαστε ένα Είναι Ναι. Κοίταξε να δει. Όλοι μας έχουμε ένα πόλα. Και το θέμα είναι να το αναγνωρίσουμε. Να είμαστε ένα ανοιχτό όπω έχω πει. Να, μπο... να ακούμε και να αναρωτιόμαστε. Και όταν κάποιο μας, μας δώσει μια ανατροφοδότηση, η σωστή μα ε, ε, απάντηση θα είναι λε να είναι. Μήπω να το ψάξω. Και όχι, όχι τι λες τώρα και αποκλείεται. Ενεργητική Γιατί... ακρόαση. Δεν το μπορούμε Ενεργητική ακρόαση για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε και να γίνουμε καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Το θέμα του webinar που θα κάνουμε το Σάββατο που μας έρχεται. Σε... Όσου βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο τη συμμετοχή, ευχαριστούμε πολύ Αριστονίκη. Μου θα τα πούμε πώς την πώς... επόμενη Αριστοτρίτη. Φιλιά. Mm. Γεια, Γεια, γεια.